Μετά από παρέμβαση της Ισπανικής κυβέρνησης, το έργο της επέκτασης της διόρυγας του Παναμά ξεπαγώνει. Η επίσκεψη της Ισπανίδας Υπουργού Δημοσίων Έργων Άννα Παστόρ στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής και η συνάντησή της με τον πρόεδρο του Παναμά, Ρικάρντο Μαρτινέλη, είχε πυροσβεστικό χαρακτήρα. Η ισπανική εταιρεία που ηγείται της κοινοπραξίας, η οποία έχει αναλάβει το έργο, δεσμεύτηκε να δεχτεί τους όρους του συμβολέου ως βάση διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση του Παναμά. Η ισπανική και όλες οι κυβερνήσεις στον κόσμο στηρίζουν την ολοκλήρωση της επέκτασης της διόρυγας σύμφωνα με τους όρους του συμβολέου, γιατί ήδη κατασκευάζονται πολλά πλοία μεγάλης χωρητικότητας, τόνισε ο πρόεδρος του Παναμά. Η κοινοπραξία που είχε αναλάβει τις εργασίες επέκτασης της διόρυγας υποστήριξε πρόσφατα ότι το έργο ξεπέρασε κατά 50% το αρχικό κόστος. Ζήτησε από την κυβέρνηση να καλύψει τη διαφορά, καταβάλλοντας 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 3 εβδομάδες, απειλώντας να αφήσει το έργο ανολοκλήρωτο.